Καλημέρα σας, Τέκλα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρίσκω. Το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα είναι η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Πώς εξηγούμε αυτό το φαινόμενο? Γιατί κάποιος οδηγείται στην εξάρτηση από αυτά τα παιχνίδια? Πριν να αρχίσουμε την κουβεντούλα μας, να πούμε ότι πολύτιμη θα ήταν και η άποψη των τηλεθεατών μας, εμπειρίες οι οποίες έχετε βιώσει είτε εσείς είτε κάποιοι φίλοι σας, συγγενείς σας, συνάνθρωποι μας. 77-77-10-88, να κάνουμε μια πρώτη έτσι τοποθέτηση και θα δούμε και τον κάλυπτο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Ακούμε. Η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και των τζόγων είναι μια ακόμα εξάρτηση. Δηλαδή μέσα στην ομάδα των εξαρτήσεων από την οποία μπορεί να εξαρτώνται οι άνθρωποι είναι και αυτή των τζόγων, η οποία είναι από τις πιο δύσκολες να θεραπευτούν. Γιατί? Δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς αυτό το ερώτημα. Από την κλινική μου εμπειρία, μου έχει τύχει άνθρωπος να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, να απεξαρτηθεί από την ελαφριά χρήση ναρκωτικών και από τον τζόγο να μην μπορέσει να απεξαρτηθεί. Είναι πολύ δύσκολη η νευροχημική κατάσταση στον εγκέφαλο σε αυτήν την εξάρτηση. Mm-hmm. Όπως σε όλες τις εξαρτήσεις, δημιουργείται εθισμός. Την ώρα που κάποιος παίζει, την ώρα που περιμένει να δει το αποτέλεσμα του στοιχήματος που έβαλε, είτε πρόκειται για υποδρομιακά στοιχήματα, είτε για ποδοσφαιρικά στοιχήματα, είτε για ένα παιχνίδι ντράπουλας ή στο καζίνο, εκείνη την ώρα βιώνει πολύ μεγάλη ένταση, εγρήγορση, η οποία νευροχημικά εξηγείται με την παρουσία κάποιων νευροχημικών ουσιών όπως η υψηλή αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εθιστικές, χρησιμοποιούνται στον εγκέφαλο με έναν τρόπο ιδιαίτερα εθιστικό και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να θεραπευτεί από αυτήν την εξάρτηση, ίσως και γιατί δεν έχει πολλά εξωτερικά σημάδια ώστε οι γύρω του γρήγορα να το αναγνωρίσουν ότι ο άνθρωπος τους είναι εξαρτημένος από τα τυχερά παιχνίδια να εξαναγκαστεί σε θεραπεία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες σε ένα ρεπορτάζ από γνωστό περιοδικό, ελληνικό περιοδικό, έπαιρνα λέει το μικρό για βόλτα και καταλήγαμε στο πρακτορείο. Στο παιχνίδι έψαχνα λέει την ένταση που έλειπε από τη ζωή μου. Για άλλη εκδοχή. Είδες ακριβώς αυτό το στοιχείο, την ώρα που παίζει. Συμπληρώνουμε κενά με αυτόν τον τρόπο. Την ώρα, φυσικά. Την ώρα που παίζει ο παίχτης βιώνει ένταση, excitement. Βρίσκεται σε έτσι υπερδιέγερση. Mm-hmm. Η οποία... Μπαίνει η αδρεναλίνη όπως λέμε. Ναι. Τώρα, επειδή δεν είμαι γιατρός, δεν θεωρούμε ακριβώς τα ονόματα των νευροχημικών ουσιών, αλλά μιλούμε για νευρομεταβιβαστές, οι οποίοι ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης που κάποιος παίζει και περιμένει το αποτέλεσμα, την ώρα που ποντάρει. Μάλλον, Θέκλα, ακούγοντας παλιότερα μας πήγες ένα ρεπορτάζ, αυτός που στοιχηματίζει ξέρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ξέρει ότι θα χάσει το δοθείς μέρας. Κανείς δεν παίζει για να κερδίσει. Για να κερδίσει. Παίζει για να παίξει. Έτσι. Η δονή βρίσκεται την ώρα που παίζεις. Και όσο πιο παρατεταμένο είναι το διάστημα που περιμένεις, δηλαδή μέχρι όσο ποντάρεις, την ώρα που ποντάρεις, εκείνη την ώρα νιώθεις αυτή την ευχαρίστηση που είναι θυστική. Όπως παίρνει κάποιος ναρκωτικά και την ώρα που παίρνει τη δόση του νιώθει ότι φτιάχνεται, ότι γίνεται high, έτσι και οι παίχτες την ώρα που παίζουν φτιάχνονται. Mm-hmm. Είναι γι' αυτό το φτιάξιμο που παίζουν. Δεν είναι για να κερδίσουν χρήματα. Mm-hmm. Φυσικά θα σου πούν, αν μιλήσεις με εθισμένους στα τυχερά παιχνίδια, θα σου πούν, ξέρεις, έπαιζα στην αρχή χωρίς να ξέρω τι είναι, μου άρεσε, έχω χάσει κάποια χρήματα και παίζω για να τα κερδίσω. Αυτή είναι μια εκλογήκευση του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες φορές οι οικογένειες ανακαλύπτουν ότι ο γιος τους, για παράδειγμα, ένας νεαρά παιδιά, ξέρετε πόσοι μαθητές και φοιτητές. Ναι, νεαρά αγόρια είναι εθισμένα στα τυχερά παιχνίδια. Γιατί πολύ μεγάλο ποσοστό στην Κύπρο. Γιατί συνήθως ασχολείται ο πατέρας τους, κάποιος στο οικείο τους περιβάλλον. Μπορεί να συμβεί όμως και χωρίς να ασχολούνται οι γονείς τους, μπορεί από τους φίλους τους. Βέβαια υπάρχει και ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο, γιατί οι νέοι σήμερα δεν έχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουν και νιώθουν πως δεν έχει νόημα η ζωή τους. Είναι και υπαξιακό το ζήτημα το φαινόμενο. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι πολλές φορές μπορεί η οικογένεια να έρθει αρρωγός να πληρώσει τα χρέη του εθισμένου στα τυχερά παιχνίδια και να του πει θα σου πληρώσω τα χρέη σου αλλά και δεν θα ξαναπαίξεις. Αλλά... Και πάει και ξαναπαίξεις.
ξαναπαίζει και ξαναπαίζει και ξαναπαίζει. Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι ριζική θεραπεία απεξάρτησης, η οποία δυστυχώς στην Κύπρο δεν μπορούμε να την έχουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μονάδες όπως υπάρχει το θεμέα για την απεξάρτηση από το αλκοόλ, όπως υπάρχουν οι κλειστές κοινότητες για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα μια κλειστή κοινότητα απεξάρτηση από τον τζόγο. Και όταν λέμε κλειστή θεραπευτική κοινότητα, εννοούμε ένα χώρο στο οποίο να υπάρχουν ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχιατρικοί νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί που να απαρτίζουν μια ομάδα απεξάρτησης, ένας χώρος ο οποίος να βρίσκεται μακριά από την πόλη και τα άτομα να μπαίνουν μέσα εθελοντικά, αυτοί που θέλουν να απεξαρτηθούν, και να μένουν εκεί για 2-3 μήνες, το λιγότερο, χωρίς να βγουν καθόλου έξω στον έξω κόσμο, και εκεί να δεχτούν συστηματική θεραπεία απεξάρτησης, η οποία είναι ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική και όχι φαρμακοθεραπευτική. Είναι μια πρόταση αυτή. Δηλαδή, πολλές φορές έρχομαι αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εξάρτησης των τζόγων μέσα από τις θεραπείες ζευγαριών. Γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα στους γάμους των ανθρώπων. Πρώτα συνεχίσουμε να δούμε μια έρευνα που έχουμε ετοιμάσει και θα επιστρέψουμε. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, έντονα είναι τα φαινόμενα του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα ο οργανωμένος τζόγος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μηχανίες, καθώς εμφανίζει συνεχή αύξηση. Ο τζόγος και τα τυχερά παιχνίδια επιδρούν στη ψυχολογία και ιδιοσυγκρασία του ατόμου με απρόβλεπτες συνέπειες και εξελίξεις. Παίζετε τυχερά παιχνίδια? Μάλιστα. Τι σου προσφέρει το τυχερό παιχνίδι? Τρώω την ώρα μου, μπορώ να γερτήσω, μπορώ να φάω κιόλας. Παίζω. Σε στοιχήματα, καζίνο. Την τύχη μου ξέρω, ρε φίλε, δεν παίζω καθόλου έτσι πράγματα. Παίζετε καθόλου τυχερά παιχνίδια? Κάποτε. Τζόκερ, λότο? Όχι, δεν μ' αρέσουν, δεν είμαι αυτού του τύπου. Ξέρετε ότι προκαλεί κάποιο εθισμό και κάποια... Φυσικά, είμαι αρρωστημένη, έχω φίλους αρρωστημένους με αυτό το τζόγο γενικά. Προκαλεί καθόλου εθισμό και για ποιο λόγο? Όχι. Βασικά παίζω απλά για να περνώ τζόγο την ώρα μου. Φτάνω στο σημείο να χάνω τα ίδια τους στα σπίτια, αυτό, και να χάνω την ίδια τους στη ζωή. Εμένα δεν μ' αρέσει κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν ζούμε την επίδραση καθόλου. Κάνω εδώ για τον εύθρο μου χρόνο. Κοιτάξτε, εσύ να μην παίξεις την πρώτη φορά, να πω ότι ακούω. Άμα παίξεις την πρώτη φορά, συνεχίζεις. Όταν είναι με μέτρο, είναι εντάξει, αλλά έχει που παρασύρουν δεν και μπορεί να παίξουν και πιο πολλά ποσά, να εθιστούσει. Μάλιστα, ακούσαμε διάφορες απόψεις. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Μιλάμε για τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια, από τον τζόγο. 7-7-7-10-88. Σας περιμένουμε να ακούσουμε την άποψή σας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Θέκλα, ξεκινώντας από κάτι πολύ αθώο, να πάρουμε τα λαχεία τάξιστα, να τα δώσουμε στα παιδιά, έτσι για να περάσει και η ώρα, για να περάσουμε και ευχάριστα, να κερδίσουμε κιόλας. Είναι και το εύκολο χρήμα αυτό που μας ελκύει και θέλουμε να πετύχουμε. Ξεκινώντας τόσο αθώα, μπορούμε να καταλήξουμε σε οριστημένη κατάσταση? Υπάρχουν κάποιες παράμετροι οι οποίοι πρέπει να επισυμβαίνουν για να εξαρτηθεί κάποιος από τον τζόγο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει και το στοιχείο της κληρονομικότητας. Είναι κληρονομική προδιάθεση για εξαρτήσεις. Και για εξαρτήσεις και από τον τζόγο. Δηλαδή, όπως κάποιος έχει προδιάθεση για να εξαρτηθεί από την νικοτίνη, για να ανάψει το πρώτο τσιγάρο, να αρχίσει να καπνίζει, θα εξαρτηθεί πολύ πιο εύκολα παρά κάποιον που δεν έχει την προδιάθεση, είναι όπως την προδιάθεση για εξάρτηση από το αλκοόλ. Υπάρχει και η προδιάθεση για εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, η οποία κληρονομείται γονιδιακά. Αν στην οικογένεια μας έχουμε, στην ιστορία της οικογένειας μας, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι από τα τυχερά παιχνίδια, τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παίζουμε με τη φωτιά. Επίσης, μια άλλη προδιάθεση είναι ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι με τη ζωή τους, έχουν βρει νόημα στη ζωή τους, πιο δύσκολα εξαρτώνται από τα τυχερά παιχνίδια παρά άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι η ζωή τους δεν έχει νόημα, βρίσκονται σε μια περίοδο που μπορεί να έχουν καταρρεύσει σημαντικά στοιχεία στη ζωή τους, μπορεί να έχουν επαγγελματικές αποτυχίες, προσωπικές αποτυχίες.
ερωτικές αποτυχίες. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο νευροχημικών, το οποίο συνδέεται με την εξάρτηση και από τα τυχερά παιχνίδια, είναι το στοιχείο της λαθάνουσας κατάθλιψης. Έχει βρεθεί ότι άτομα τα οποία έχουν μια θλίψη μέσα τους, η οποία κατά καιρούς βγαίνει στην επιφάνεια, η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από μια τραυματική παιδική ηλικία, είτε από ένα συγκεκριμένο τραύμα στην παιδική τους ηλικία, είτε γιατί έχουν ανατραφεί, έχουν μεγαλώσει με μια μητέρα η οποία είναι καταθλιπτική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ζουν φυσιολογικά, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πάσχει από τη διαταραχή της κατάθλιψης και θα κάνουμε μια πλήρη διάγνωση, όμως νιώθω στον εαυτό τους ότι υπάρχει μια θλίψη η οποία βγαίνει με την πρώτη ευκαιρία. Αυτά τα άτομα που έχουν αυτήν τη λαθάνουσα κατάθλιψη νευροχημικά είναι πιο ευάλωτα σε καταστάσεις οι οποίες ψηλώνουν την ένταση. Δηλαδή, την ώρα που παίζω νιώθω εγρήγορση, νιώθω excited, όπως λένε στα αγγλικά, νιώθω την ένταση είναι υψηλή, άρα ξεφεύγω από τη θλίψη μου. Και γενικά αυτή η λαθάνουσα κατάθλιψη είναι και βιολογικό και ψυχολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη των διαφορών εξαρτήσεων. Υπάρχουν και άλλοι. Και άλλες παράμετροι, αν θέλεις, Θέκλα, που ευνοούν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, το να ασχοληθεί κάποιος με τον τζόγο, όπως η κοινωνία, το περιβάλλον. Όταν σε κάθε γωνιά υπάρχει πρακτορείο στοιχημάτων, είτε αυτό δέχεται νόμιμα είτε παράνομα στοιχήματα, αυτό είναι πρόκληση. Και είναι πρόκληση ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, θα έλεγα. Είναι εύκολη πρόσβαση σε τέτοιους χώρους. Και εκτός από αυτά είναι και το διαδίκτυο. Λέμε ότι απαγορεύεται το καζίνο στην Κύπρο. Μάλλον δίστανται οι απόψεις και καλύτερα να μην δημιουργηθούν καζίνο. Μα αφού το κάθε σπίτι, σε εισαγωγικά, μπορεί να γίνει έχει εύκολη πρόσβαση. Ναι, βεβαίως, μέσω του διαδικτύου. Και θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εθιστεί και στο καζίνο από το ίντερνετ, γιατί υπάρχει το privacy, δεν σε βλέπουν. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν πέσει στην αντίληψη μου και στο γραφείο μέσα από τη θεραπεία ζευγαριών άνθρωποι οι οποίοι δεν θα περίμενες ποτέ να εξαρτηθούν από τον τζόγο. Επίσης σε μια μεγάλη ηλικία, ξέρω εγώ στα 35-40, άνθρωποι μορφωμένοι με καλές δουλειές, με καλές οικογένειες. Όταν λέω καλές οικογένειες, εννοώ που να είναι καλή οικογενειακή τους κατάσταση, να έχουν καλή σχέση με τη σύντροφό τους, με τα παιδιά. Τους. Άτομα πετυχημένα, οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, που δεν θα περίμενες να επιζητούν το εύκολο κέρδος. Δηλαδή αλλά το κρύβουνε, το έχουν σαν μυστικό. Βέβαια, ένα στοιχείο είναι το να το κρύβεις. Δηλαδή να λες, άτομα, εγώ παίζω για την πλάκα μου, παίζω περιστασιακά. Όπως είπε κάποιος στο ρεπορτάζ, φυσικά όντως μπορεί να παίζει περιστασιακά ο άνθρωπος, αλλά ένας πολύ βαριά εθισμένος τζοκαδόρος το ίδιο θα σου πει. Θα σου πει, παίζω να περνώ την ώρα μου. Εγώ δεν. Ή κάποιος άλλος μπορεί να πει, εγώ κερδίζω. Κανείς δεν κερδίζει από τα στοιχήματα. Κανένας. Είναι μια επιχείρηση η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να κερδίζουν αυτοί που χειρίζονται την επιχείρηση. Δεν είναι μόνο όλοι αυτοί που παίζουν. Αφτιαχνόταν η επιχείρηση για να κερδίζουν οι παίχτες. Η επιχείρηση φτιάχνεται για να κερδίζουν αυτοί που την έχουν. Έτσι. Εγώ έχω αυτή την ίσως ακουστεί και απλοϊκή η άποψη. Μα έτσι είναι, όπως το λες. Και με τους νόμους των πιθανοτήτων, άμα το δεις και στο καζίνο και στα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια, είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, απειροελάχιστες πιθανότητες για να κερδίσει ένας παίχτης που ποντάρει, όσο μεγάλα ποσά και ποντάρει, όσες φορές και αν παίξει. Αυτό όμως που πρέπει έτσι να αντιληφθούμε είναι ότι οι παίχτες, αυτοί που είναι εθισμένοι στον τζόγο, είναι εντελώς αδύναμοι. Δηλαδή δεν έχουν καμιά δύναμη από μόνοι τους να μπορέσουν να ξεκόψουν από αυτό το πράγμα. Όσον και αν το υπόσχονται, όσον και αν είναι βέβαιοι και σου λένε «Α, μου πληρώσεις το χρέος μου και αυτήν τη φορά εγώ δεν θα ξαναπαίξω», από μόνοι τους δεν μπορούν να θεραπευτούν. Χρειάζονται ψυχοθεραπεία και μάλιστα ψυχοθεραπεία η οποία να βρίσκεται, να τη βρούμε μέσα σε μια κλειστή θεραπευτική κοινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή ένας ψυχολόγος από μόνος του πολύ δύσκολα μπορεί να βοηθήσει κάποιον να απεξαρτηθεί από τον τζόγο. Εγώ δεν αναλαμβάνω τέτοιες υποθέσεις. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχω δοκιμάσει στο παρελθόν με ανθρώπους που είχαν και διάφορες άλλες εξαρτήσεις και είδα ότι η εξάρτηση από τον τζόγο είναι η πιο δύσκολη για να αποθεραπευτεί κάποιος και με την ατομική ψυχοθεραπεία πολύ δύσκολα, ίσως και αδύνατον κάποιος να απεξαρτηθεί. Και οι οικογένειες των ανθρώπων οι οποίοι είναι θυσμένοι από τον τζόγο υποφέρουν πολλά διαζύγια οφείλονται σε αυτό το πράγμα, πολλές πτωχεύσεις οικογένειων και πολύ σοβαρών και κοινωνικών προβλήμα πλέον. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θεκλά μου, καλή συνέχεια να έχεις. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν κλείνει ποτέ και πάντα θα είναι θέμα συζήτησης και θα το επαναφέρουμε.